984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Παμψηφί εξελέγει Μητροπολίτης Ρεθύμνου από την Ιερέα Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης σήμερα ο Επίσκοπος Κνωσού και Αρχιεγραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, Πρόδρομος Ξενάκης. Στο δικαστικό Μέγαρο Νεάπολης βρέθηκε σήμερα το 11χρονο κορίτσι που κακοποιήθηκε από τον 58χρονο θείο της, συνοδευόμενη από κοινωνική λειτουργό για να συνομιλήσει με τον ανακριτή. Στη συνέχεια, το κατόφλι του ανακριτή πέρασε ο 58χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκοπούσε αλλά και ότι είχε προβεί σε ασυλλογικές πράξεις σε βάρος του παιδιού. Θρίλερ για εγκλωβισμένους και αγνοούμενους στο φλεγόμενο από τα ξημερώματα πλοίο Euroferry Olympia με σημαία Ιταλίας, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ηγουμενίτσα Πριντεζή στα βορειοανατολικά της νήσου Ερικούσας. 290 άτομα επέβαιναν στο πλοίο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. 276 έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ των επιβατών και 22 Έλληνες. 2 άτομα φέρονται να είναι εγκλωβισμένα στο γκράζ, ενώ αγνοούνται 15 επιβάτες, εκ των οποίων ο ένας παράνομος μετανάστης. 4 οι επιβάτες του πλοίου που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κέρκυρας με αναπνευστικά προβλήματα. Γύρω από το πλοίο βρίσκονται σκάφη του λιμενικού ομάδης διάσωσης, ενώ από αέρους επιχειρήσεων και ελικόπτερο. Από το πλοίο, όπως αναφέρουν οι ομάδες διάσωσης, ακούγονται συχνά εκρήξεις και η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Με τις κοινές δηλώσεις τους ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους Δένδιας Λαυρόφ στη Μόσχα πριν από λίγο. Μία σύγκρουση με την Ουκρανία δεν θα είχε κανένα νικητή, θα είμαστε όλοι χαμένοι, είπε ο Νίκος Δένδιας μεταξύ άλλων και επισήμανε ότι η Ελλάδα ακούει με προσοχή τις ανησυχίες της Ρωσίας. Συζητήσαμε για την Ουκρανία και στάθηκα σε 3 πράγματα. Την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης. Στηρίζουμε πλήρως ως Ελλάδα τις συμφωνίες του Μίνσκ και τη δέσμευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την προστασία της ομογένειας, πρόσθεσε. Στο πλαίσιο της συνάντησης και οι απειλές της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω τη στάση μας υπέρ της διευθέτησης οποιονδήποτε διαφορών όπως αυτή μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, βάσει του διεθνούς δικαίου και της αμοιβαίας συμφωνίας των μερών διαφοράς. Είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε στη διευθέτηση των διαφορών. Ο Νίκος θα πρέπει να κάνει τα παράπονά του στους δυτικούς σας συμμάχους, οι οποίοι σήμερα έχουν ρίξει το βάρος στην Ουκρανία, είπε από την πλευρά του ο Σεργέι Λαυρόφ. Για τις εξελίξεις στα ουκρανικά σύνορα ανέφερε, μας ανησυχούν πάρα πολύ. Οι τελευταίες ειδήσεις σχετικά με τη ραγδαία αύξηση βομβαρδισμών και χρήση εξοπλισμού που απαγορεύεται από τη συμφωνία του Μίνσκ. Το Κίεβο σαμποτάρει τη δυνατότητα για πρόσθετα μέτρα κατάπαυσης του πυρός. Ανησυχία και απογοήτευση από την προοπτική μιας μεγάλης σύγκρουσης μεταξύ των κρατών μελών του από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η ανακοίνωσή του επισημαίνει μεταξύ άλλων: είμαστε απογοητευμένοι από την προοπτική μιας μεγάλης σύγκρουσης στην Ήπειρό μας μεταξύ των κρατών μελών. Επιβεβαιώνουμε την ακρόνητη υποστήριξή μας για την κυριαρχία και την εδαφική κυριότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνών αναγνωρισμένων συνόρων της. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Χινάς δήλωσε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με μαζικές ροές προσφύγων σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης στην Ουκρανία. Αν οδηγηθούμε σε σύραξη, η γενίκευση της καταστροφής δεν είναι απεφεκταίο ενδεχόμενο, αλλά από αυτή την υπόθεση στο τέλος η Ευρώπη και πάλι κινδυνεύει να είναι ο μεγάλος ηττημένος σε όλα τα επίπεδα, είπε στον 984 σήμερα ο αρθρογράφος αναλυτής και για χρόνια ανταποκριτής των σημαντικότερων ελληνικών μέσων στη Μόσχα, Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος. Εκτίμησε ότι προστίθενται διαρκώς εκρηκτικά υλικά και πλησιάζουμε, αν δεν είμαστε ήδη, στο σημείο που καμία πλευρά δεν θα μπορεί να υποχωρήσει χωρίς να θεωρηθεί ηττημένη. Στη διαγραφή του Γιώργου Κίρτσου προχώρησε η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε το πρωί. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κύριος Κίρτσος, ο οποίος εξελέγει με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, με εντολή από τους ψηφοφόρους να προωθεί τις ελληνικές θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, με τις αναρτήσεις του κάνει εντελώς το αντίθετο. Δυσφημεί διεθνώς στη χώρα, αμφισβητώντας την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης και συγκρίνοντας την Ελλάδα με κράτη που παραβιάζουν τους κανόνες του κράτους δικαίου. Με τη στάση του προσβάλλει όλους εκείνους που τον εμπιστεύθηκαν να τους εκπροσωπεί. Μέχρι σήμερα έγινε ανεκτή η όποια κριτική του στην κυβέρνηση, ακόμα και αν ξεπερνούσε τα όρια. Ανοχή όμως στην δυσφήμιση της χώρας δεν μπορεί να υπάρξει.
Ένταση το πρωί σε συγκέντρωση των Αδεβή και Ποεδίν έξω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ποεδίν και Αδεβή είχαν καλέσει σε συγκέντρωση για το επίδημα επικινδυνότητας, όπως επίσης και ανθυγιεινής εργασίας. Τέλος, θα πιστοποιηθήκαν νόσησης με επαναμόλυνση, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα σε όσους νοσούσαν για πρώτη φορά και έπαιρναν πιστοποιητικό που τους εξασφάλιζε δικαιώματα, αντίστοιχα με τον εμβολιασμένων, ανακοίνωσε η Ιβάνα Παπαευαγγέλου, καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κατά την ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα. Όπως είπε, η Επιτροπή έχει αποφασίσει να δοθεί πιστοποιητικό σε περίπτωση επαναμόλυνσης μόνο σε μια ειδική ομάδα που περιλαμβάνει τους εμβολιασμένους πολίτες που δεν πρόλαβαν να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 λόγω της λίμωξης, δηλαδή σε όσους έχουν κάνει τις δύο δόσεις και λίγο πριν την αναμνηστική βρέθηκαν εκ νέου θετικοί στον κορονοϊό. Υπερψηφίστηκε με 157 ψήφους υπέρ, έναντι 141 όχι και ένα παρόν μετά από ονομαστική ψηφοφορία που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τον εξυγχρονισμό του ΕΦΚΑ. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας πλην Μαριέτας Γιαννάκου, που απουσίαζε για λόγους υγείας, καθώς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Περιθώριο εις το τέλος Φεβρουαρίου έχουν 1.000.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις προκειμένου να ρυθμίσουν ευνοϊκά σε έως 72 δόσεις τα περίπου 2,15 δισχρέη που δημιούργησαν προς τον ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αμέσως μετά αναμένεται να ενεργοποιηθούν εκ νέου τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, καθώς έχει αποφασιστεί να ξεπαγώσουν οι διαδικασίες κατάσχεσης εις βάρος κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων. Κοινή αναφορά στη Βουλή κατέθεσαν οι βουλευτές Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για την έκρηξη στο κόστος παραγωγής στα θερμοκηπιακά και πευτικά Κρήτης. Οι βουλευτές κατέθεσαν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικό έγγραφο των Αγροτικών Συλλόγων Ιεράπετρας, Καντάνου Σελήνου, Σιτίας και Τυμπακίου Ηρακλείου. Παραμένουν στον μπλόκο στα μεγάλα χωράφια των Χανίων οι αγροτοκτηνοτρόφοι. Την Κυριακή τον μπλόκο των παραγωγών από τα Αστερούσια στα Πρετόρια. Συνάντηση σήμερα Επιτροπής των Παραγωγών με τον Υπουργό Γεωργίας. Δεν είμαστε επαγγελματίες, διαδηλωτές ή αγρότες. Παλεύουμε για την επιβίωσή μας, είπε στον 984 ο πρόεδρος του Συλλόγου Αστερουσίων Μανώλης Χερκαβάτζος. Στα Χανιά αύριο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ. Κίνημα αλλαγής στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας για το πρόγραμμα και τις προτάσεις του απέναντι στο κύμα ακρίβειας σε βασικά είδη, ενέργεια, ρεύμα, καύσιμα που έχει απλωθεί τους τελευταίους μήνες πάνω από καταναλωτές και επιχειρήσεις. Αποτελείται το κλιμάκιο από τον Δημήτρη Μάντζο, εκπρόσωπο τύπου ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, το Σταύρο Τζεδάκη, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, τη γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής και μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ Χανίων. Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας ζητάει η Ομοσπονδία Ξενοδοχών Υπαλλήλων. Δύσκολες ημέρες για χιλιάδες εργαζόμενους που είτε δεν κατάφεραν να μπουν είτε έληξε η περίοδος που ήταν στον ΟΑΕΔ. Παγκρίτια συνδιάσκεψη χθες το μεσημέρι από το Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων Κρήτης, Ρόδου και Εργαζομένων Επισητισμού και Εστίαση στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Στις 2 Μαρτίου τα συλλαλητηρία του κλάδου ανά την Ελλάδα. Εντονότατες οι διαμαρτυρίες για άλλη μια φορά του Πρόεδρου του Σωματείου Νίκου Κοκολάκη για τη στάση της πολιτείας με την άρνηση του Υπουργού Εργασίας να τους δεχθεί για να συζητήσουν τα θέματα τα οποία τους απασχολούν. Απαραδεκτή στάση της περιφέρειας απέναντι στα προβλήματα των πλημμυροπαθών του Φεβρουαρίου 2019 σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση. Ζητούν το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει και να διεκδικήσει από την κυβέρνηση λύσεις στα προβλήματα των πληγέντων. Επίσης, στο Δήμο Ηρακλείου, η παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης αναφέρει πως προκαλεί ντροπή το ότι η Δημοτική Αρχή λειτουργεί ως πλασιά των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, κλείνοντας συμφωνία μεταξύ τους για φθηνότερα PCR τεστ για τον κορονοϊό, καθώς αναλαμβάνει πιο ένεργο ρόλο στην επιχείρηση περαιτέρω εμπορευματοποίησης της υγείας με τις business σε βάρος της υγείας του λαού μέσα στην πανδημία, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου. Να δοθεί η απαιτούμενη παράταση για τη διαδικασία της κλιματογράφησης στους Δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και Ηρακλείου και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες του κλιματολογίου με το απαιτούμενο προσωπικό προς διευκόλυνση των πολίτων, ζητούν με κοινοβουλευτική τους παρέμβαση 17 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία Σωκράτη Βαρδάκη.
Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 του μήνα στο Δημαρχείο της Γόρτινας, 10 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Τη διοργανώνει ο Αιματοκρίτης με την τοπική κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, την Ενορία των Αγίων 10 και τη στήριξη του Δήμου Γόρτινας. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Ένα λουδαπού δείχνει η αστυνομία στον δράστη τη κλοπή 33.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμημάτων αξίας 20.000 ευρώ από σπίτι στο Δήμο Ρεθύμνου στις 15 Φεβρουαρίου. Στην κλοπή φέρεται να εμπλέκεται και ένα δεύτερο άτομο Έλληνα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη στο λιμάνι της Σούδας. Διεθνής επιχείρηση με τη συμμετοχή δικαστικών και αστυνομικών αρχών σε 8 χώρες είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση ενός από τα πιο ενεργά αλβανόφωνα δίκτυα διακίνησης κοκαίνης σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι τα χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη από δικά της κεφάλαια μπορούν να εξαρτηθούν από το σεβασμό του κράτους δικαίου. Απέρριψε την ένσταση της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, οι οποίες ισχυρίστηκαν στην αγωγή ότι μια τέτοια ενέργεια δεν είχε κατάλληλη νομική βάση. Το πράσινο φως για τη συμφωνία με τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επικαιροποίηση των κανόνων που καθορίζουν τα τέλη που μπορούν να επιβάλλουν τα κράτη-μέλη στα φορτηγά αλλά και στα λεωφορεία, τα ημιφορτηγά και τα επιβατικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν τις οδούς του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, άναψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό δεν θα υποχρεώσει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλουν τέλη στα οχήματα που χρησιμοποιούν τους δρόμους τους. Ωστόσο, εάν επιλέξουν να το πράξουν, θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος των νέων κανόνων είναι η μετάβαση των οδικών τελών από ένα μοντέλο χρονοεξαρτώμενων χρεώσεων, οι βινιέτες, σε ένα σύστημα με βάση την απόσταση ή τα χιλιόμετρα, ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι αρχές, ο ρυπαίνων πληρώνει και ο χρήστης πληρώνει. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Στο νέο κλειστό γυμναστήριο στα Διαωράκια από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα διεξαχθούν οι αγώνες Final Four του κυπέλου Ελλάδας Ανδρών. Απαγορεύεται η οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση καθώς και η διάθεση εισιτηρίων στους φιλάθλους των ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Προμηθέας Πατρών, Ολυμπιακός και ΑΕΚ που συμμετέχουν στους αγώνες. Η είσοδος των θεατών θα πραγματοποιείται με ονομαστικές καταστάσεις ενώ θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και θα υπάρξουν αυστηροί έλεγχοι κατά την διεξαγωγή των αγώνων όπως έγινε γνωστό. 984. Ο καιρός. Σχεδόν εθρίος καιρός σήμερα. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι τους 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο. Αγγέλο Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.